Επιστροφή στα δικά μας και Αθήνα και Λευκωσία προχωρούν σε συγκεκριμένες ενέργειες για να αντιμετωπίσουν την προκλητική στάση της Τουρκίας εν ώψη των ερευνών στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και στις αρχές Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί τριμερή σύνοδος κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Αλεξία Τασούλη παρακολούθησε τις κοινές δηλώσεις Βενιζέλου, Κασουλίδη και θα μας πει περισσότερα. Αλεξία. Ναι, Λίνα, Αθήνα και Λευκωσία λοιπόν προχωρούν σε κοινές ενέργειες προκειμένου να αντιμετωπίσουν την προκλητική στάση της Άγκυρας με αφορμή και την απόφασή της να διεξάγει νότια της Κύπρου εντός της Κυπριακής ΑΟΣ έρευνες. Στις 9 Νοεμβρίου θα υπάρξει τριμερή σύνοδος κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα πραγματοποιηθεί στο Κάιρο και θα συμμετάσχει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με αντικείμενο συζήτησης και την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Επίσης, πριν από λίγο, οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Κύπρου υπέγραψαν συμφωνία για έρευνα και διάσωση σε θαλάσσια και εναέρια ατυχήματα. Συμφωνία η οποία ενώνει τα FIR Αθηνών και Λευκωσίας και δημιουργεί ουσιαστικά ενιαίο θαλάσσιο χώρο μεταξύ των δύο χωρών. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών έκαναν λόγο για παλικαρισμούς από την Τουρκία, διαμήνυσαν ξεκάθαρα ότι θα επανέλθουν στο τραπέζι των συνομιλιών μόνο εάν η Τουρκία υποχωρήσει από τις προκλήσεις και συνέδεσαν τη στάση της Άγκυρας αυτή τη χρονική στιγμή με τις συζητήσεις που γίνονται για την συμμετοχή της κατών των τζιχαντιστών, με τον κύριο Κασουλίδη Λίνα να διερωτάται εάν η Τουρκία ζητήσει ανταλλάγματα από τις διαβουλεύσεις της. Και ήταν κατηγορηματικός Λίνα ο κύριος Κασουλίδης ότι οι γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ διεξάγονται κανονικά παρά τις συνθήκες εκφοβισμού. Να σας ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε τη δήλωση που έκανε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Σε μια διεθνή συγκυρία τόσο βεβαρημένη, τη στιγμή που η παγκόσμια κοινή γνώμη και η διεθνής κοινότητα έχουν στραμμένη την προσοχή τους στις βάρβαρες συμπεριφορές του ISIS, τη στιγμή που η κοινή γνώμη παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις στο Κουμπάνι, στην Μεθόριο Συρίας και Τουρκίας, τη στιγμή που έχουμε μια πρωτοφανή συρροή κρίσεων στη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική αλλά και στην Ανατολική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα έπρεπε με κανέναν τρόπο να επιβαρυνθεί η κατάσταση με ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και υπονομεύουν την πορεία των συνομιλιών για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό.